βλέπετε κύριε Ραυτόπουλο, μιλούν οι έρευνε. Να πούμε όμω πρώτα μια καλημέρα, Σπύρο, γιατί μεγαλώνει η παρέα μα. Ε? Έχουμε τον κύριο Μύρονα Χιλιτζάκη, που είναι πρόεδρο των μικρών αγροτικών συντερισμών Ελλάδο. Αγαπητέ Μύρονα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από Κρήτη. Και, το, και ένα φίλο μα που έχουμε φιλοξενήσει πάλι και στο παρελθόν, τον Θόδωρο Γεωργαδάκη, που είναι ο πρόεδρο του Εργοτικού Συλλόγου Μαγνησία και καστανοπαραγωγό, γιατί θα μα λείψει το κάστανο. Θα τα πούμε σε λίγο, αγαπητέ Θόδωρο και Γεωργαδάκη. Καλημέρα. Λίγο υπομονή, γιατί και εσεί καταναλωτέ είστε και εσεί και αγοράζετε και ψωνίζετε και είστε και αυτοί που οι οποίοι μπαίνετε, μπαίνουν τα προϊόντα σας στα ράφια από το μπακάλικο, το μίνι μάρκετ μέχρι την είναι υπεραγορά. Έτσι. Μα όλοι Ως. οι καταναλωτέ είμαστε. Όλοι, όλοι. όλοι. Ε, το ρεπορτάζ ήταν πολύ έγκυρο, αλλά εκείνο που θα ήθελα εγώ να προσθέσω στο ρεπορτάζ είναι η μισθοί στι αντίστοιχε χώρε. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέει 68 το καλάθι στην Ελλάδα, 60 στη Γερμανία. Ναι, αλλά στην Ελλάδα ο μισθός, ο ετήσιος, ο μέσος μισθός mm. είναι 17.013 ευρώ και στη Γερμανία είναι 50.998 ευρώ. Έλα, μιλήθηκε Καταλαβαίνετε μιλήθηκε για Στο Λουξεμβούργο 81.064 ευρώ. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά μας. Δηλαδή, ο μέσος μισθός στην Ευρώπη... Που είναι 37.863 ευρώ, ναι. στην Ελλάδα 17.013 ευρώ, σημαίνει 120% παραπάνω μισθό είναι ποσοστό. Μιλάτε ο κύριε όρος... ο... δείχνουμε. Ε, ε, είναι ο πίνακα τη Eurostat. Αυτό ακριβώ. Μιλάμε για που... <σχεσίλιο> <και> το 23. <σχεσίλιο> 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 και το δείξαμε και χθε εμεί, για να είμαστε ειλικρινεί. Δηλαδή, βουλγαροποιούμαστε, κύριε Φρεμεντίτη, κύριε Φόσχολου, <σχεσίλ> κύριε Χαριτάτο, στου μισθού. Αντί να συγκλίνουμε, αποκλίνουμε από την Ευρώπη. Αυτή είναι η αλήθεια Εδώ είμαστε τρίτοι από το τέλο. Ακριβώ. Ενώ το 2010, θα την αφήσω εσά κύριε Φρεμεντίτη, είναι Eurostat. Είμαστε 14η στου 27. 14η. Τώρα, το 2024, είμαστε 25η. Άρα κατεβήκαμε αρκετέ κάλε κάτω. Αυτά τα στοιχεία τη Eurostat, γιατί. Μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε ότι έχουν έρθει περισσότερα χρήματα στη ζωή μα κλπ. Πώ προκύπτουν, δηλαδή, γιατί είμαστε τόσο. Βλέπουμε εδώ τώρα στ, η χαμηλότερη μισθή, η Βουλγαρία 13.500 ετήσια βάση, το, η Ουγγαρία 16.900 και εμεί μόλι. Με τα βία 17.000. Η Βουλγαρία που την έχετε 13.500, όταν εμεί είμαστε το 10, 20, 20, 10 η 14.000 είχε 3.500 και έχει φτάσει σε 16.000. Αυτό που λέμε βουλγαροποίηση των μισθών έχει να κάνει με το πάγωμα των τριετιών, με το πάγωμα των οικογενειακών επιδομάτων, με την αντρανοποίηση των συλλογικών συμβάσεων, με το ότι ο ΟΜΕΔΕ φάρμοσε μνημόνια, αυτό ο αναξάρτητο οργανισμό Δίδρυ και λοιπά, τα ξέρει ο κύριο Πρόεδρο. Άρα, αυτό που λέμε βουλγαροποίηση των μισθών, όσο είμαστε σε μνημόνια και κορονοϊού, αποκλίναμε έτος το έτος από την Κεντρική Ευρώπη σε μισθούς, τα έχει ο Πρόεδρος, και συγκλίναμε έτος το έτος με Βουλγαρία και Ρουμανία. Αυτό ήταν και το δεύτερο μνημόνιο. Ο 40-46 έλεγε βουλγαροποίηση και δάξεων. Δηλαδή να συγκλίνουμε με χώρες του Βαλκανίου. Θα, που... θα πω δύο, δύο συγκριτικά στοιχεία. Ναι, δύο σύντομα Στη, να πάμε ναι, στο ναι, χωράφι. Στην Ουγγαρία ναι. οι αυξήσει ήταν Στη Ρουμανία που ήταν κάτω από εμά, τώρα είναι πάνω από εμά, ήταν 17,76%. Οι αυξήσει yeah. στην Ελλάδα yeah. ήταν 3,69%. <σχερδίδι>